Κύριε Πουλικόγιανε, καλησπέρα, καλησπέρα. Τα είπατε στο δικαστήριο ότι από θαύμα ζείτε. Πείτε μου λίγο αν με αυτή την απόφαση είστε πιο ανήσυχος, αν είστε θυμωμένος, αν είστε μουδιασμένος, αν δεν ξέρω τέλος πάντων πώς την αντιμετωπίζετε. Κοιτάξτε να δείτε, για συνολικά για όλα τα θύματα της Χρυσής Αυγής, αλλά και γενικότερα για το λαό μας, νομίζω ότι είναι μια προκλητική αυτή η απόφαση αποφυλάκησης του ηγέτη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης. Βέβαια, εντάξει, δεν έρχεται από το πουθενά. Είναι σαν συνέχεια μια συνολικότερης τακτικής, ας πούμε, να χαϊδεύουν και να πέφτουν στα μαλακά οι φασίστες. Δεν είναι κάτι καινούριο. Καταρχάς, μιλάμε για 2024, βρισκόμαστε, και οι πράξεις γινόντουσαν μέχρι το 2013. Δηλαδή έχουν περάσει 11 χρόνια και ακόμα δεν έχει τελεσιδικήσει. Ακόμα είναι, δικάζεται σε δεύτερο βαθμό και φυσικά όλοι περιμένουμε και απαιτούμε, ας πούμε, να είναι και πιο αυστηρές οι ποινές σε δευτεροβάθμιο βαθμό. Θέλω και όχι λίγο, να πέφτουν στα μαλακά. Πουλικόγιανε, γιατί θα πάμε λίγο στην απόφαση πάλι, είναι πολύ σημαντική. Θέλω να μου πείτε λίγο πάλι αυτά τα οποία εσείς έχετε βιώσει, να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Είναι ενωπές οι μνήμες, το είπα και πριν. Αλλά επειδή κάποιες λεπτομέρειες ή κάποιες υποθέσεις μπορεί να φεύγουν από το φως, θέλω λίγο να περιγράψετε την προσωπική σας ιστορία. Γιατί ως θύμα μιλάτε σήμερα εδώ στο Ιδρύμα. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς δεν δεχτήκαμε την επίθεση ως πρόσωπα τυχαία. Είναι το συνδικάτο μας στην ναυπηλοπισκευή που είχε ορθώσει ανάστημα τότε στην προσπάθεια να μειωθούν οι μισθοί, να διαλυθούν τα συλλογικές συμβάσεις κτλ. Και ο αγώνας μας ήταν πραγματικά ένα εμπόδιο στην κερδοφορία συγκεκριμένων συμφερόντων. Και οι Χρυσαυγίτες, η Χρυσή Αυγή, ως εργολάβοι μας τύπησαν, κάτι το οποίο δεν έκαναν μόνο σε εμάς. Γενικά έτσι επέλεγαν τα θύματα τους. Όσοι είχαν διαφορετική ιδεολογική αντίληψη ή τέλος πάντων έμπαιναν εμπόδιο σε μεγάλα συμφέροντα, αποτελούσαν στόχο. Και έτσι στοχοποιηθήκαμε και χτυπηθήκαμε. Και σήμερα που έχει σταθεί το συνδικάτο ξανά στα πόδια του και γενικά δουλεύει ο κόσμος και έχουμε ξανά συλλογικές συμβάσεις και όλα αυτά, αυτό που λένε όλοι οι συνάδελφοι είναι τι θα είχε συμβεί αν είχαν επικρατήσει οι φασίστες τότε. Αυτό συζητάνε όλοι. Και ευτυχώς που δεν επικράτησαν και θα δουλεύαμε σήμερα για ένα κομμάτι ψωμί από ήλιο σε ήλιο. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Και αυτό που βιώσαμε τότε, η προσπάθεια δηλαδή να φημωθούν όποιοι σήκωναν κεφάλι και αντιδρούσαν την εποχή εκείνη των μνημονίων, έπρεπε να αποτελέσουν στόχο. Πραγματικά, σαν μακρύ χέρι του συστήματος λειτουργούσε τότε η Χρυσή Αυγή. Και γενικά πάντα αυτό κάνουν οι φασίστες. Και γι' αυτό σήμερα τους μεταχειρίζεται έτσι το σύστημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και δεν έχει βγει απόφαση μέχρι σήμερα. Και γι' αυτό πέσανε στα μαλακά και προσπαθούν να τους προφυλάσσουν. Και πραγματικά εμείς απαιτούμε από τον εισαγγελέα να ζητήσει έφεση για την αποφυλάξη του Μιχαλολιάκου για να επιστρέψει στη φυλακή. Ποιος εκεί που είναι η θέση. Να τους προφυλάξει. Ποιον εννοείτε. Δηλαδή, λέτε κάτι συγκεκριμένο, να γίνει πιο συγκεκριμένο. Λέω συνολικά το σύστημα που τους γεννάει, το σύστημα που γεννάει το φασισμό και που θέλει να επιτίθεται και δεν επιτέθηκαν ποτέ σε κάποια τίποτα συμφέροντα που είσαι τραπεζίτες που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου και η δικαιοσύνη που αφήνει σήμερα το Μιχαλολιάκο, λέγοντας μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε το Συμβούλιο ότι το αναγνωρίζει την καλή διαγωγή. Πράγμα. Δεν είναι το σύστημα όμως. Ακούστε με λιγάκι, σήμερα το Συμβούλιο των των πλημελιωδικών, πώς το λένε εκεί, που τον άφησε να βγει από τη φυλακή. Τον άφησε, ναι. Του αναγνωρίζει, από ό,τι μαθαίνουμε, το ελαφρυντικό της καλής διαγωγής, κάτι τέτοιο, τη στιγμή που τα δικαστήρια, ανθρώπους που πάνε να υπερασπιστούν ένα σπίτι ενός μεροκαματιάρι, ενός ανάπηρου που πάνε το πάρουν οι τράπεζες, ξέρουν άμεσα να κινούνται. Έχετε δίκιο. Εγώ το λέω να μην το μπλέκουμε. Γιατί αυτή η υπόθεση που λέτε για το σπίτι είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Αλλά αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με το φασισμό είναι εξόχως σοβαρή. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Την ίδια ώρα που χαϊδεύουν και πέφτουν στα μαλακά, ρίχνουν στα μαλακά τους φασίστες και δεν τελεσιδικεί αυτή μετά από 11 χρόνια, την ίδια στιγμή ξέρουν πολύ καλά μέσα σε 24 ώρες να βγάζουν παράνομες απεργίες, να επιτίθονται και να καταδικάζουν
εργαζόμενους συνδικαλιστές που πάνε να υπερασπιστούν σπίτια που πάνε να κατασχέσουν οι τράπεζες. Αυτοί οι δύο κόσμοι είναι που συγκρούονται. Την ίδια στιγμή υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης για τα Τέμπη, για μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία τα συζητάτε και εσείς εκπομπές σας και πολύ σωστά και τα αναδεικνύετε. Έτσι. Πάμε λίγο εμείς στον δεν έχουμε αυταπάτες. Θα σας πω το εξής. Πείτε και αυτό, απλώς θέλω να πάω λίγο εμείς, στον κύριο να κλείσω με αυτό. Εμείς αυταπάτες δεν έχουμε. Και το είχαμε πει και τότε και στο δικαστήριο και στις κινητοποιήσεις που γινόντουσαν έξω από τα δικαστήρια και όλο το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Ότι το κίνημα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, είναι στα χέρια του λαού να απομονώνει όλες τις φασιστικές κινήσεις με όποιο μανδύα, με όποιο προσωπείο εμφανίζονται, να τους καταδικάζει και είναι το μόνο το κίνημα που μπορεί να εξασφαλίσει ότι οι φασίστες δεν θα βρίσκουν στα σίδη να σταθούν. Κύριε Μόνο Συρίγο, ο λαός με την πάλη του μπορεί να νικήσει οριστικά το φασισμό, αλλά και το σύστημα που τον γεννάει.